Νίκο. Σε ακούμε τώρα. Δικό μου λάθος, συγγνώμη. Ωραία. Δικό μου λάθος, εγώ φταίω. Έλα, ακούγομαι τώρα. Καμπάνα. Σαν το, σαν το καμπαναριό του Αγίου Μινά. Ναι. Εντάξει, απογοήτευση για τον σήμερα. Δεν ξέρω τι λέξη ταιριάζει. Γιατί ένα μάτι δικό του, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, δεν κατάφερε να το κερδίσει. Και στο τέλος λέει και πάλι καλά που το έχασε. Αυτή ήταν η εικόνα του παιχνιδιού σήμερα στο Αγρίνιο. Υπάρχει ένας όρος στο πρώτο ημίχρονο ο οποίος μπαίνει κλασικά νοφρά στο παιχνίδι όπως μπήκε και στο παιχνίδι του Ανατρόμητο. Δέχεται ένα γκολ νωρίς, πάει αποστομένη φάση. Εξελίσσεται σε μεγάλο πρόβλημα το θέμα του Στυμμένου, όπως και παλιότερα έτσι και φέτος εμφανίζεται ξανά. Είναι νομίζω το τέταρτο γκολ που δέχεται όχι φέτος από τη σημερινή φάση. Μετά τον γκολ βέβαια αλλάζει η εικόνα, όχι φυσικά κυριαρχεί στο γήπεδο, σε όλο το πρώτο ημίχρονο, σοφαρίζει γρήγορα, αλλά δεν βρίσκει τέταρτο γκολ. Σε αυτό το πρώτο μέρος ήταν πολύ καλύτερος από τον Παντελικό, ο οποίος είχε πάρα πολλά προβλήματα. Δεν πετυχαίνει δεύτερο γκολ στο πρώτο μέρος. Ξεκινάει πολύ καλά στο δεύτερο ημίχρονο με δύο μεγάλες ευκαιρίες. Ένα δοκάρι και μια κυρία του Φελίπε. Και από το 50 και μετά όταν κάνει τις αλλαγές του ο Σούρερ, αλλάζει εικόνα του παιχνιδιού. Δηλαδή γίνεται πιο ευθετικός ο Παναθηναϊκός. Ζωντανεύει περισσότερο η ομάδα του Αγρινίου που ήταν πολύ κακή στο πρώτο ημίχρονο. Και σε συνδυασμό και με τις αλλαγές του Νταμπράουσκας που δυστυχώς καμία δεν βοήθησε. Είμαστε δεν βοήθησαν, αλλά κάποια ότι συνέβαλαν στο να δούμε αυτό που είδαμε στο δεύτερο ημίχρονο και ειδικά με την περίπτωση του Απαντά αριστερά. Όφη μετά το 50 δεν είχε φάσεις και τις φάσεις είχε ο Παναθηναϊκός που θα μπορούσε να κερδίσει και το μάθημα να ήταν ο Μπάουμαν. Τους δύο περιπτώσεις, ειδικά στο τετατέτ του Ντουάρτε, έκανε την απόκριση του αγώνα. Και, γιατί τώρα θα λέγαμε άλλα. Ντουάρτε ή Σιγγέλια, δεν θυμάμαι. Ποιος ήταν. Νομίζω ότι Σιγγέλια. Το τετατέτ ήταν του Ντουάρτε. Και βγάζει και του Σιγγέλια άλλο ένα, νομίζω. Ναι, μετά είναι του Σιγγέλια. Μετά. Νομίζω ότι του Σιγγέλια είναι πιο δύσκολη η επέβαση. Του Σιγγέλια είναι στη δεξιά γωνία η επέμβαση. Στο 79 ήταν του Ντουάρτε και λίγο αργότερα ήταν του Σιγγέλια. Με το σουτ που βγάζει στη δεξιά του γωνία, αν εννοείς αυτή τη φάση. Όχι, έχεις δίκιο. Του Ντουάρτε είναι. Ναι. Του Ντουάρτε είναι η μεγάλη επέμβαση του Μπάουμαν. Έχεις δίκιο. Κοίταξε, για να τα κλείνουμε ένα-ένα τα θέματα, να μην αφήνουμε κρεμότητες. Εγώ αυτό που είπα νωρίτερα είναι ότι. Ενώ να πω ότι έβαλε γκολ ο Άρης, 1-1. Όχι μόνο έβαλε γκολ ο Άρης, εγώ δεν το βλέπω το μάτς. Μάλλον έχει και το κάτι να πει. Ναι, σωστό. Ναι. Λοιπόν, για να τα κλείνουμε ένα-ένα τα θέματα, να μην αφήνουμε κρεμότητες. Θεωρώ το μόνο καλό που μπορούμε να βρούμε από το παιχνίδι του Όφη με τον Παναιτωλικό είναι ο Μπάουμαν. Δεν βλέπω άλλο καλό. Ναι, σίγουρα. Το δεύτερο ημίχρονο, ο Μπάουμαν είναι ο παίκτης ο οποίος κράτησε τον Όφη. Και όχι μόνο με τις επεμβάσεις του, δηλαδή τον είδαμε αυτοπεποίθηση, τον είδα να βγαίνει. Εντάξει, δεν είναι και, να τα λέμε τώρα, αλλά δεν είναι και τυχαίο τερματοφύλακα ο Ελβετός. Εντάξει, το παιδί είχε μια ατυχία. Στου δύο βάσει που χρειάστηκε, ναι. Το παιδί είχε μια πολύ κακή στιγμή, όχι ατυχία. Μακάρι να μην τύχει σε κανένα αυτό. Ναι. Είχε μια πολύ κακή στιγμή πέρυσι, αλλιώ θα ήταν διαφορετική. Εντάξει, νομίζω ότι έχουν μήκο ο Ραμπάουσκας. Ένα λεπτό, να τελειώνουμε το Μπάουμαν. Ναι. Λοιπόν, νομίζω ότι το μόνο που κρατάμε είναι ο Μπάουμαν. Σταθερό, ναι. Καλό σε επεμβάσει του. Τον είδα και ψύχρεμο και με την μπάλα στα πόδια. Είναι τουλάχιστον εγώ το μόνο που κρατάω από το μάτσο Αγρινού είναι αυτός. Τίποτα άλλο. Πάμε στα επόμενα. Νταμπράουσκας. Μέχρι το 50 υπήρχαν και άλλοι παίκτες που προσπάθησαν. Δεν ήταν μόνο Μπάουμαν. Αλλά μετά από εκεί πέρα νομίζω έλειψε. Ναι, έτσι όπως πήγε το μάτσο, ο Μπάουμαν για μένα είναι ο MVP του Όφη. Ναι. Κοιτάξτε, για μένα έπαιξε ρόλο και το γεγονός ότι ο Νταμπράουσκας δεν έκανε. Δεν έκανε καλή διαχείριση του παιχνιδιού, κατά τη γνώμη μου. Οι αλλαγές ήταν λάθος. Και το ότι βγάζει τον Ράιτσον και βάζει τον Απαντά από το σημείο εκείνο και μετά κυριαρχεί δεξιά ο Παναθηναϊκός με τον Σιγγέλια, κάνει τις τέτοιες Σιγγέλια. Μην υπήρχε πουθενά. Επειδή ξαναλέω τη φάση μετά, δηλαδή έβγαινε συνέχεια με ένα παίκτη μπροστά του μόνο ο Σιγγέλια, το οποίο δεν το έχουμε δει σε όλα τα παιχνίδια. Έτσι όπως παίζει ο Όφη από αριστερά και δεν είναι μόνο ο Απαντά, αυτό γίνεται και με τον Δωράκη, για να τα λέμε όλα. Δεν είναι μόνο θέμα του Απαντά. Θες να σου πω όμως τώρα κάτι.
σήμερα δεν νομίζω ότι ο Τωράρης ήταν. Σήμερα, ναι, σήμερα δεν ήταν. Δεν γίνεται στο πρωτεύουσα γιατί ο Παντελικό ήταν πολύ κακό στο πρωτεύουσα. Αλλά έτσι, και στο διάστημα που ήταν καλός, δεν απειλήθηκε όφη από την πλευρά του Ράρισον. Μα δεν ήταν. Μετά, μέχρι το 50 το Παντελικό δεν υπήρχε στο γήπεδο. Στο πρώτο 20 λεπτό λέω, μέχρι να βάλει τον κόλο Φελίπε. Αυτό εννοώ. Που δεν υπήρχε όφη. Κάτσε, ένα δεκάλεπτο ήταν που μετά τον κόλο Φελίπε ανέδρασε. Αγία μέσα τον κόλο πήρε την πρωτοβουλία. Αλλά έτσι, αυτό το πρόβλημα με την τρύπα του Απάτανε, έχει δίκιο, γιατί καταρχήν το είδαμε και με το Ατρόμητο στον πρώτο ημίχρονο. Όπου και Σκρίτα και Ντεμπόκ κάναν ό,τι ήθελαν. Αυτή η τρύπα υπάρχει μονίμως από την αρχή του προγραμματισμού. Είτε παίζει ο ένας είτε παίζει ο άλλος. Δεν υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά για μένα. Έτσι, εκεί δεν ξέρω τι πρέπει να κάνει. Δεν ξέρω αν θα πρέπει να αλλάξει κάτι εκεί ο Ταμπράς. Δεν ξέρω τι πρέπει να κάνει. Γιατί όταν παίζεις με 30 στην άμυνα και ο παίκτης που παίζει αριστερά δεν γυρίζει πίσω να μαρκάρει, υπάρχει πρόβλημα. Δεν μπορεί να βγαίνει ο θετικός με έναν παίκτη μπροστά του και να βγαίνουν 3-2 στην κόντρα. Γι' αυτό είναι 3-4 φορές σήμερα. Αν και πιστεύω. Δεν έχω κάνει τις φάσεις, δεν είμαι σίγουρος, αλλά αν και θεωρώ ότι σε κάποιο περιπτώσεις από αυτές που βγήκε από το Τσάρος Εγγέλια μπορεί να κερτσάει, αλλά τέλος πάντων, αυτό θα το ξέραμε μόνο αν έπαιρνε γκολ. Ναι, ναι, τέλος πάντων, πέρα από αυτό. Υπήρχε πρόβλημα στην αμυντική διάταξη του όφη μετά την αλλαγή. Όπως πρόβλημα υπήρχε μετά την αποχώρηση του Μεριάδου, του Καγιέγος από τη μεσαία γραμμή, πάλι τα ίδια, πάλι και ο Καγιέγος και ο Γκλάζερ. Εκτός αγώνα, νομίζω ήταν υπερβολική αυτή η. Ήταν λάθος η απόφαση του Απράουσκας. Sorry, άνω τελεία. Για μένα είναι λάθος καταρχήν η αλλαγή του Γκλάζερ, ότι δεν βγάζει τον Μεγιάδο που έχει σκάσει και ο Μεγιάδο δεν είναι τόσο δημιουργικός όσο ο Γκλάζερ ή ο Γαγιέγος, έτσι, και βγαίνει ο Γαγιέγος ή ο Γκλάζερ, δύο χαφ που είναι εξάρια αλλά είναι καλύτεροι δημιουργικά από το Μεγιάδο, και εκεί δημιουργείται για μένα ένα χάος. Μόνο το Μεγιάδο που δεν μπορεί πλέον, έτσι, αφήνει μόνο το Μεγιάδο που ναι. Δεν περιμέναμε να παίξει σήμερα, δεν περιμέναμε να παίξει το Μεγιάδο. Εντάξει, δεν περιμέναμε, εντάξει, ναι. Δεν ξέραμε, αλλά οκ, okay, δεν το περιμέναμε. Ναι. Εκεί στο είπα βέβαια, σε επικαλέστηκα νωρίτερα. Και είπα ότι το συζητούσαμε το μεσημέρι, ότι ενδεχομένως είναι και ένα σχήμα που μπορεί να ήθελα το τεστάρι ενώ ψιάεκ. Όπου αναγκαστικά θα φορτώσει τα χαφ. Εσύ το είπες αυτό, δεν τα. Εγώ στο είπα, ναι, αυτό λέω. Εγώ στο είπα. Αυτό σου λέω. Ότι στο είπα το μεσημέρι στο γραφείο πριν ξεκινήσει το μάτς. Ότι το συζητούσαμε. Δεν υπήρχε λόγο να κάνει αυτό. Άλλο το σημερινό παιχνίδι, άλλο το παιχνίδι. Εντάξει. Ναι, αλλά θες να σου πω όμως κάτι εκ του αποτελέσματος. Και μέχρι το 55-60 δικαιώνεται όμως ο Νταμπράουσκας. Σε αυτό το κομμάτι. Πρόσεξε, είμαι συγκεκριμένος. Μην αρχίσεις τα δικά σου. Έτσι, μέχρι. Από ένα σημείο και μετά δεν υπάρχει μπάκι στο γήπεδο. Δηλαδή μετά την ευκαιρία που χάνει, για μένα έχει τελειώσει ο μπάκι. Μα έχω την εντύπωση ότι μετά την ευκαιρία που χάνει, ενώ κάνει το 2-1 Ολυμπιακός με LKB, έχω την εντύπωση ότι μετά την ευκαιρία του Μπάκιτς δεν χάνεται μόνο ο Μαυροβούνιος, χάνεται ολόκληρος ο Όφη. Όχι μόνο ο Μπάκιτς. Δηλαδή ο Όφη μέχρι το 70-75, από το 55 με 60 δεν έχει κάνει τίποτα στο γήπεδο. Δεν ξέρω αν κάνω λάθος. Δεν ξέρω αν κάνω λάθος εσύ, Μανώλη. Περιμένω να πλασάρει ο Μπάκιτς και σουτάρει στο δοκάρι. Μου φάνηκε περίεργο ο τρόπος του. Ρέσι, εντάξει. Άλλο περιμένω. Ρέσι, Νίκο, εντάξει. Σε αυτό τώρα εμείς είμαστε απ' έξω. Ο άλλος είναι με χίλιους παλμούς. Δεν ξέρουμε τώρα πώς το βλέπει. Εντάξει. Δεν μπορώ τώρα να τον κατακρίνω τον Μπάκιτς επειδή έκανε σουτ και δεν έκανε πλασέ. Εμείς τώρα όλοι μας είμαστε απ' έξω και είναι εύκολο να το λέμε. Τώρα ο άλλος που έχει χίλιους παλμούς εκείνη την ώρα δεν ξέρουμε πώς σκέφτεται. Είναι έντρος πάνω στον Μπάκιτς. Όλα τα μπορούμε να κάνουμε, αλλά νομίζω ότι επέλεξε λάθος τρόπο να. Για μένα πάντως, επειδή λίγο πολύ το μάτς έχουν δει όλοι, όσοι μας ακούνε, και λίγο πολύ ξέρουν ποια είναι η εικόνα του αγώνα, για μένα πάντως, Νίκο, είναι πολύ σοβαρό το θέμα και το είπα νωρίτερα, ότι άντε να συμβεί μια φορά, να το δικαιολογήσω. Να συμβεί δεύτερη, να βρω τους λόγους που συμβαίνει αυτό. Αλλά το να γίνει τρίτη φορά και μάλιστα σε ισάριθμο παιχνίδι, συνεχόμενο, δεν υπάρχει δικαιολογία. Δηλαδή, να δούμε το ίδιο ακριβώς αποτέλεσμα που είδαμε με Λαμία, Ατρόμητο και σήμερα με Πανετολικό. Είναι πρόβλημα. Είναι πρόβλημα. Δηλαδή, το ότι ο Όφη δεν μπορεί να σκοτώσει το μάτς
ενώ είναι καλύτερο στο αντιπάλο του, δεν έχει σημασία αν έπαιξε μπαλάρα ή όχι, αυτό είναι υποκειμενικό καθαρά. Είναι καλύτερο στο αντιπάλο του και στα τρία μάτς. Και δεν το σκοτώνει, είναι πρόβλημα. Είναι μεγάλο πρόβλημα. Ειδικά σήμερα, γιατί στο πρώτο εμίχρονο. Τι να σου πω, εγώ δεν ξέρω τον Παναθηναϊκό στην κατάσταση. Ήταν πολύ καλύτερο ο Παναθηναϊκό, χάλια. Και το σκόρ θα μπορούσε να και ένα, δύο και ένα τρία. Δεν έκανε ευκαιρίες ανούσους. Γύρω στο όφι. Έτσι. Μέχρι στο εμίχρονο και κάνει τις δύο ευκαιρίες και λες ότι κάποια στιγμή θα μπει τον γκολ. Παρότι όταν πήγε πάνω στο δοκάρι, σκέφτηκα, εντάξει, όπως και στο μάθος με τον Ατρόμητο, όταν η μπάλα δεν παίρνει μέσα, καμία φορά θα τιμωρεί ο άγραφος νόμος. Αλλά μετά τις αλλαγές του Παναθηναϊκού, μετά το 51, φάνηκε ότι το παιχνίδι μπορεί να αλλάξει και καθίστησε πάρα πολύ τα πράγματα. Όπως κάνει μέσα κάθε παιχνίδι. Δεν μπορώ να καταλάβω. Είναι ένα θέμα αυτό με τον Ιωάννο. Το να περάσουν δηλαδή 20 λεπτά για να κάνει την αλλαγή, να απαντήσει στις αλλαγές που έχει κάνει, ενώ βλέπει ότι έχει αλλάξει ο Παναθηναϊκός και αντιλαμβάνεται δεν κάνει τίποτα. Δηλαδή εμένα αυτό με αποστολή. Δεν το έχει κάνει πρώτη φορά ο Νταμπράουσκας. Έτσι. Καλός ο προπονητής, έχει τα καλά του, αλλά έχει και κάποια θέματα τα οποία πρέπει να τα δει. Σε πολλά παιχνίδια δεν έχει κάνει αυτό. Και σήμερα πάει ένα παραπάνω. Νομίζω ότι το παιχνίδι σήμερα το χάνει ο Νταμπράουσκας για μένα. Αυτή είναι η άποψή μου. Το παιχνίδι το χάνει βασικά ο Νταμπράουσκας και μετά πέφτει. Έτσι πιστεύω. Μετά το 51. Δηλαδή μετά το 50 που έγιναν οι αλλαγές του Παναγιωτικού, όφη έπαψε να παίζει. Έπαψε να παίζει, έπαψε να υπάρχει το γήπεδο μέσα. Δεν μπορεί να συμβεί αυτό το πράγμα. Έτσι. Δηλαδή δεν μπορεί να κάνει ο άλλος τις αλλαγές να σου αλλάζει το παιχνίδι και εσύ να κάθε να κοιτάς. Έτσι. Ναι, ήταν μια. Συμφωνώ. Συμφωνώ. Παραδόξως, γιατί δεν συμβαίνει συχνά. Παραδόξως, αλλά συμφωνώ μαζί σου σε όλα. Δεν συμβαίνει. Να μας ματιάσουν, γιατί θα φύγω σε λίγο, πάω σπίτι. Μας ματιάσουν, αλλά παραδόξως συμφωνώ μαζί σου. Ήταν μια κακή μέρα στη δουλειά για τον Νταμπράουσκας. Ναι. Και σου είπα και στον πρόλογο, όταν στην αρχή της κουβέντας μας, ότι ο Όφη λέει ότι πάει καλά. Δηλαδή έφτασε στο σημείο να λέει ότι πάει καλά που δεν έχασε το μάτι αυτό. Το συζητάμε. Και έπρεπε να το πάρει, θα μπορούσε να το πάρει, γιατί πάει καλά που δεν το έχασε. Εντάξει. Μα έτσι όπως πήγε το μάτς, πρέπει να λένε στον Όφη και πάλι καλά που δεν έχασε. Μα. Αν μπορούσε να χάσει. Αν δεν έβγαζε. Αν έπαιρνε εκεί το 2-1, δεν νομίζω. Ήταν πολύ λίγο το χρόνο για να πειράσει. Δεν ξέρω αν θα μπορούσε να πειράσει όφη. Μετά το 2-1, αν έπαιρνε δηλαδή εκεί το γκολ του πλασέ μάλλον του Ντουάρτε, δεν ξέρω αν θα μπορούσε να πειράσει. Έπαιρνε 10 λεπτά. Δεν ξέρω. Απανίσχολο το μάτς. Νομίζω ήταν καθοριστικές οι επεμβάσεις του Μπάμα και έχεις δίκιο σε αυτό που λες ότι αν κάτι μπορεί να κρατήσει όφη σύμφωνα, αυτό είναι. Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Ναι, δεν μπορείς να κρατήσεις τίποτα άλλο. Τι να κρατήσεις. Ναι. Δεν υπήρχε. Όταν δεν παίρνεις αυτά τα μάτια ενώ είσαι καλύτερος και ειδικά σήμερα, είναι σαν ήττα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εντάξει, τι να κάνει τώρα, δεν μπορώ να δει. Στο μάτια γύρω σε ένα-ένα, πας μπροστά τώρα, κοιτάζεις το μάτια του Μάη, δύσκολο. Και μετά η διακοπή. Μάλλον, όχι, δεν είναι διακοπή, μετά είναι τα Χανιά. Γι' αυτό τώρα είναι ένα μάτς, όταν είναι τώρα το συζητήσουμε. Είναι γι' αυτό δύσκολο. Ποιο μάτς? Το κύπελο. Καλά, πριν το κύπελο. Ναι, είναι η ΑΕΚ. 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 Πριν το κύπελο. Αλλά για την ΑΕΚ έχουμε δρόμο ακόμα μπροστά μας. Εντάξει, όχι, παραμένει βέβαια αυτή τη στιγμή στην βαθμολογία ψηλά, είναι αυτή τη στιγμή στην τέταρτη θέση και από ό,τι φαίνεται τώρα στην αγωνιστική θα τον περάσει λογικά η ΑΕΚ αύριο, αλλά είναι κρίμα γιατί θα μπορούσε και στο σημερινό παιχνίδι και με τον Ατρόμητο και με την Λαμία να πάρει κάτι παραπάνω. Ξέρεις τι, δεν μ' αρέσει η λέξη κρίμα, θα το πω όμως διαφορετικά, ότι είναι η λέξη γαμώτο. Δηλαδή είναι το γαμώτο, ρε παιδί μου. Εντάξει, είναι, ξέρεις τι, είναι το γαμώτο. Σου μένει ένα γαμώτο. Σου μένει ένα γαμώτο. Δηλαδή, δεν είναι ένα μάτσο όπως με την Τρίπολη που δεν είσαι καλός, χάνεις και τελειώνει. Πας στο επόμενο
και με τον Ατρόμητο είναι καλύτερο ο Όφη, και με τη Λαμία είναι καλύτερο ο Όφη, και με τον Πανετολικό είναι καλύτερο ο Όφη. Και τι παίρνει. Κέρδισε Όφη, δεν ξέρω αν είναι. Πώς να το πω. Κέρδισε τα δύο μάτς με πάω Κιάρη που θα μπορούσε να μην κερδίσει. Και δεν κέρδισε αυτά που άξιζε. Τα τρία τελευταία παιχνίδια που θα μπορούσε να τα κερδίσει, τα κέρδισε. Σωστό. Σωστό. Αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο, εσύ Νίκο. Δεν θέλω να μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή το ποδόσφαιρο κάποια θα σου δώσει, κάποια άλλα θα σου πάρει. Δεν μπορείς να το υπολογίζεις. Σωστό είναι αυτό που λες. Συμφωνώ μαζί σου. Και πριν κλείσουμε, θα κρατήσω ότι έχουμε σήμερα 27 Σεπτεμβρίου του 2023 και η ημερομηνία αυτή είναι σημαντική, γιατί για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό, δεν θυμάμαι πότε ήταν η τελευταία, συμφωνήσαμε σε όλα. Φτού να μας ματιάσουν. 3-1. 3-1 Ολυμπιακός καθάρισε. LKB. Έχει βάλει 10 γκολ σε πόσα μάτσα αυτός. Καλός παίκτης. Τώρα που, επειδή έχουμε δύο λεπτάκια, και βέβαια πρέπει να πω, γιατί το ξέχασα, ότι για μένα το άλλο καλό μαντάτο του αγώνα με τον Πανετολικό, αν μπορούμε πάλι να βρούμε κάτι, είναι η παρουσία του Φελίπε. Εμένα αυτό θα σου λέγα τώρα. Εμένα μ' άρεσε πολύ ο Φελίπε. Νομίζω, ρε Νίκο, ότι κάνει σήμερα το καλύτερο του μάτς. Καταρχήν είναι απίστευτο αυτό που είναι στον κόρο. Δηλαδή, αυτό το φτιάχνει, αυτό δημιουργεί τη φάση, αυτό σκοράρει. Δηλαδή, δεν ξέρω αν είχε την άλλη φάση. Βέβαια, πώς δεν είδα. Ξεκινάει από τα δικά του πόδια. Ναι. Και αυτό δεν τελειώνει. Έτσι, θα είναι απίστευτο αυτό. Δηλαδή, είναι γενικά, ρε παιδί μου, η παρουσία του είναι πάρα πολύ καλή. Αν αυτό ο παίκτης είχε την τροφοδότηση που θα έπρεπε από τους παίκτες του, στα παιχνίδια, νομίζω ότι θα. Εντάξει, είναι παίκτης ο οποίος μέσα στην περιοχή είναι πολύ καλός. Είναι πάρα πολύ καλός, πέτυχε και σήμερα. Και ευτυχώς που δεν έπαθε τίποτα, δηλαδή όταν βγήκε. Εντάξει, νομίζω ότι σιγά σιγά και ο Φελίπε προσαρμόζεται σε αυτό που φτιάχνει ο Νταμπράουσκας, γιατί η αλήθεια είναι ότι, το έχουμε πει τόσες φορές, καμιά ομάδα δεν είναι έτοιμη, και ο Όφη προσαρμόζεται σιγά σιγά σε αυτό που πρέπει να κάνει για τον Φελίπε. Δηλαδή σήμερα δεν είναι μόνο τον γκολ που βάζει, είναι ότι είναι μέσα σε πολλές φάσεις. Που θυμάσαι ότι το λέγαμε ότι στα προηγούμενα μάτς δεν έκανε καν τελικές. Δηλαδή έχει την κεφαλιά που βγάζει αυτό το απίστευτο καπίνο. Κουράζεται επίσης παραπάνω γιατί γίνεται για την περιοχή πάρα πολλές φορές. Ναι, αυτό θέλω να σου πω, ότι σιγά σιγά. Δηλαδή, δεν ξέρω αν θα μπορούσε να κάνει κάτι τα πράγματα, δεν ξέρω τι θα μπορούσε να αλλάξει. Κοίταξε, σήμερα τον έχουν τάξει, έχει βγάλει φάσεις αρκετές σήμερα. Έχει βγάλει αρκετές. Και τον γκολ και το δοκάρι και το σουτ που δεν θα μάθουμε ποτέ δεν έδωσε πέναλτι. Γενικά. Τώρα που λέγεται το πέναλτι, το ξέρασα. Νομίζω ότι. Το πρώτο μήνυμα αυτό το χέρι δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Εμείς λέμε, για να κλείσω, γιατί πρέπει να κλείσουμε, εμείς λέμε ότι είναι. Ναι, αλλά δεν ξαναείδαμε άλλο replay για να είμαστε σίγουροι. Λοιπόν, φιλιά, τα λέμε την Παρασκευή. Γεια. Καληνύχτα, γιατί με κυνηγάνε. Γεια σας. Πολιτικά.gr. Η ενημέρωση. Είναι εδώ. Αθλέτη Sport FM 104,2. Το νούμερο 1 αθλητικό ραδιόφωνο της πόλης.